Βρισκόμαστε στο Πεντοφάναρο, στο Λιστόν, εδώ που σήμερα είναι η επίσημη πρώτη για τον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Όπως βλέπουμε, ανάψαν τα φώτα να αλλάξει η διάθεση. Πετύχαμε όμως και τη Δήμαρχο, η οποία θα ελπίσουν να μας κάνει μια δήλωση. Είμαστε live για το Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, που σήμερα είναι η επίσημη πρώτη, με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώτη, καθημερινότητας. Θα μας κάνετε μια δήλωση με φόντο το Πεντοφάναρο και το φωτισμένο δέντρο. Το καινούριο Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πού είσαι, ανάψαμε τα φώτα σήμερα συμβολικά. Ναι. Εδώ με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με την διεύθυνση και την υπηρεσία των ηλεκτρολόγων που βοηθήσανε πάρα πολύ και κουράζονται όλες αυτές τις μέρες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, για να δώσουμε όλοι λίγη χαρά, πρώτα απ' όλα στα παιδιά αλλά και σε όλους τους συνδημότες, να ανέβει η ψυχολογία μας, να νιώσουμε αισιοδοξία, να νιώσουμε ψυχική ανάταση, να νιώσουμε φορεία, να χαμογελάσουμε με την ευχή ότι τα επόμενα Χριστούγεννα και η καινούργια χρονιά που ανατέλει θα φέρει πάλι την ελπίδα, την κανονικότητα, την αρμονία, την αισιοδοξία και πάνω απ' όλα προκοπή και πολλές και θετικές ειδήσεις και έργα για το Δήμο μας και για τους Δημότες μας. Αυτή είναι μια πολύ ωραία ευχή, νομίζω. Και πάνω απ' όλα υγεία, να ανταμώνουμε με ευχαρίστηση, με αγάπη και με χαρά για τα όμορφα πράγματα που θα γίνονται στον τόπο. Αντιδήμαρχε, μας κάνετε και εσείς μια δήλωση εδώ που βγήκατε να θαυμάσετε, βλέπω, το έργο σας. Σήμερα για πρώτη φορά, 1η του μηνός, 1η Δεκεμβρίου, καταγωγήθηκε η πόλη, στολίστηκε, φόρεσε τα καλά της. Ήρθαμε εδώ με τη Δήμαρχο να ευχαριστούμε και τα παιδιά, εδώ τους ηλεκτρολόγους, για το στολισμό όλες τις ημέρες. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, νομίζω ότι δώσει το ορισμό τη πόλη και η μεταγώγηση, θα τον δώσει την ψυχολογία μα, το ηθικό μα. Να αλλάξει λίγο την ψυχολογία. Να αλλάξει την ψυχολογία μα αυτέ τι δύσκολε μέρε. Εύχομαι του χρόνου να είναι όλα καλύτερα και η ατμόσφαιρα για την ασθενή να είναι και στην πράξη και όχι μόνο στο ορισμό. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, σα ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλου. Καλέ γιορτέ. Ακούσαμε λοιπόν την Δήμαρχο Κεντρική Κέρκυρα και Διαποντίων Νήσων. Μα έδωσε τι ευχέ τη. Βγήκε να δει τον Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο που σας δείχνουμε μέσω του Κέρκυρα σήμερα.gr. Θα κάνουμε μία βόλτα σε όλη την πόλη. Θα κάνουμε μία βόλτα σε όλη την πόλη να δείξουμε ακριβώς τι έχει στολιστεί. Εδώ είναι το Λιστόν. Και θα πάμε προς το κέντρο, θα πάμε προς την πλατεία Νουτσιάτα να θαυμάσουμε το διάσημο πια αστέριο που βγαίνουν ενδεχομένως οι καλύτερες selfie, για να μιλήσουμε και στην γλώσσα της εποχής. Οι καλύτερες selfies στην Κέρκυρα αυτή την εποχή. Περπατάμε λοιπόν προς το κέντρο της πόλης. Σας δείχνουμε για όλους όσοι δεν μπορείτε να είστε εδώ τον στολισμό. Είμαστε εμείς για εσάς, σας το είχαμε πει άλλωστε και μέσα από τις αναρτήσεις. Επίσημη πρώτη λοιπόν για αυτόν τον στολισμό, 1η Δεκεμβρίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Ένας διαφορετικός μήνας σε σχέση με άλλους αντίστοιχους των προηγούμενων χρόνων, των προηγούμενων ετών. Υπάρχει κόσμος, είναι η ώρα που δεν υπάρχει ακόμα απαγόρευση, οπότε κατεβαίνουν για την βόλτα τους και σε αυτό το πλαίσιο θαυμάζουν αυτό το Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Ήδη έχουμε παρουσιάσει και μέσω του site και εμείς και άλλοι συνάδελφοι και πανελλαδικά άλλες πόλεις όπου κάνουν διάφορες δράσεις μέσω διαδικτύου, έχουν στολίσει την πόλη τους αντιστοίχως, όπως τα Τρίκαλα, όπως η Κοζάνη, όπως ο Βόλος, όπως η Ξάνθη και φαντάζομαι και άλλα θα βγουν στη δημοσιότητα. Έτσι για μία τόνωση της ψυχολογίας όσο μπορεί να έρθει αυτή. Αυτά είναι τα φωτάκια. Κατευθυνόμαστε, θα περάσουμε μία από το Σανιτσιάκομο, από την πλατεία Δημαρχείου, να δούμε και εκεί το στολισμό και θα κατευθυνθούμε στη συνέχεια, όπως σας είπα, στην πλατεία Νουτσιάτα, στην Ανουτσιάτα, για να θαυμάσουμε το αστέρι και θα κάνουμε και μία βόλτα προς την Κουκουνάρα που έχει τον έντονο φωτεινό διάκοσμο του αστεριού επίσης. Είναι κλασικά τα τελευταία χρόνια αυτά τα σημεία. Χωρίς ιδιαίτερο κόσμο, μέσω καραντίνας.
δεν είναι πολύ εύκολη διαδικασία όλοι με τη μάσκα. Πάμε εδώ, όπως σας είπα, στην πλατεία Δημαρχείου. Μπροστά από το ιστορικό Δημαρχείο, λοιπόν, αυτό που έχει στολιστεί είναι το δέντρο μπροστά που έχουν τοποθετηθεί φωτάκια, λαμπιόνια. Εδώ που πέρυσι εκτυλίχθηκε το χριστουγεννιάτικο παραμύθι με πολλά event όπου έγιναν και τα οποία μεταδώσαμε ζωντανά καθ' όλη τη διάρκεια, καθώς στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως έχει πολλές φορές πει, είναι η Κέρκυρα να γίνει χριστουγεννιάτικος προορισμός όπως άλλες πόλεις. Γιατί και μπορούμε και το θέλουμε. Και συνεχίζουμε. Βλέπετε από εδώ το στενό, αλλά θα σας πάω από τον άλλον δρόμο. Και θα ξαναέρθουμε από εδώ, να πάμε να θαυμάσουμε το αγαπημένο σημείο των Κερκυραίων στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, γιατί περιαστικά υπάρχουν πολλά. Πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν τη δική τους προσπάθεια, όπως έγινε στην Άθρα, όπως γίνεται στον ποταμό. Με ιδίους σπόρους, με μεράκι που έχουν, όπως μπορεί ο κάθε σύλλογος, κάθε κάτοικοι κάποιου χωριού να στολίζουν και να αναδεικνύουν τον τόπο τους αυτή την εποχή. Και φτάνουμε λοιπόν εδώ στην Ανουτσιάτα. Για να σας δείξω το κλασικό πιαστέρι των καλύτερων selfie της Κέρκυρας. Βλέπετε εδώ πέρα άνθρωποι κάθες ηλικίας, και αυτό είναι πολύ όμορφο και γλυκό, τραβάνε φωτογραφίες, βίντεο. Εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους αυτό. Εντυπωσιάζει. Να σας πάμε και από εκεί. Βλέπετε, κόσμος του πατάει, το φωτογραφίζει. Έχει βγει, είναι μια άλλη ψυχολογία, μια άλλη διάθεση. Από την άλλη, είναι λίγο στενάχωρο που δεν μπορούμε να το ζήσουμε όπως άλλες φορές. Βλέπετε. Απαθανατίζεται από όλους. Είναι εντυπωσιακό. Είναι τα τελευταία χρόνια που κοσμεί αυτό το αστέρι την πλατεία της συγκεκριμένη. Αξίζει να έρθετε μία βόλτα να το δείτε. Όχι μόνο αυτό, όλο το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Όλη αυτή την προσπάθεια, όσο να είναι, τα φώτα αυτά δίνουν μία άλλη πνοή, έναν άλλον τόνο στην ψυχολογία μας. Αργότερα, αν τα καταφέρουμε, θα σας δείξουμε και την πλατεία Σαρόκο, η οποία έχει στολιστεί. Εκτός του συντριβανιού που παρουσιάσαμε, το οποίο λειτουργεί, έχουν τοποθετηθεί και λαμπιόνια και έχει τοποθετηθεί γενικότερα χριστουγεννιάτικος διακόσμος και σε αυτήν την πλατεία. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε και προς την Κουκουνάρα, που σας είπα, στην καρδιά της πόλης, κοντά την περιοχή κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνα, προκειμένου να σας δείξω
το διάκοσμο. Κάντε τις ερωτήσεις από κάτω. Βλέπω, ρωτάτε τα άτομα που διακρίνετε αν έχουν βγει για άσκηση. Ενδεχομένως να έχουν βγει να πάνε σε σούπερ μάρκετ, να πάνε σε φαρμακείο. Όταν λέτε άσκηση, μπορεί να έχουν βγει να κάνουν τη βόλτα τους, το περπάτημά τους. Ήταν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, όχι μόνο νεαροί. Δεν ξέρω να σας το απαντήσω αυτό. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους όσοι εύχεστε. Να είστε καλά, καλό μήνα να έχετε. Για ποιον στόλισε ο Δήμος ακριβώς φέτος? Για όλο τον κόσμο μπορεί να το δει και όσοι δεν μπορούν να το δουν, αυτή είναι η δουλειά μας. Ερχόμαστε εμείς και φέρνουμε αυτές τις εικόνες κοντά σας. Νομίζω ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να το δουν μέχρι τις 9 τουλάχιστον. Για κάποιο λόγο, με κάποια αφορμή μπορούν να κατεβούν και να το δουν, όπως συμβαίνει και σε άλλες πόλεις. Δεν έχει συμβεί μόνο στην Κέρκυρα. Απαντάω εγώ στις ερωτήσεις σας. Δεν τα λέω αυθαίρετα αυτά. Βλέπετε, υπάρχει μια κίνηση. Και κατευθυνόμαστε να το άλλο, το αστέρι. Φωτεινή σκεπή, φωτεινό διάκοσμο να το πω. Στην περιοχή της Κουκουνάρας. Όπου έχουν στολίσει. Και αξίζει να το δείτε και αυτό. Κτίρια που έχουν στολιστεί, που οι ιδιοκτήτες τα έχουν στολίσει μόνοι τους. Ένα εξ αυτών είναι αυτό. Να τους και ο άλλος διάκοσμος. Εδώ είμαστε. Η άλλη πλευρά. Η οδός που οδηγεί στα πλακά εδώ τα γιου που λέμε εδώ στην Κέρκυρα, στον Άγιο Σπυρίδωνα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλό μήνα να έχετε. Ξεκολουθώ να απαντάω. Να είστε καλά. Υπομονή. Υπομονή να έχουμε όλοι μας. Και θα περάσει. Ακούσατε και στην αρχή της ζωντανής μετάδοσης την δήμαρχο που την πετύχαμε, την κυρία Ιδραίου, η οποία μας έδωσε τις ευχές της, έκανε και τις δηλώσεις της. Ο αντιδήμαρχος καθημερινότητας, ο κύριος Γιώτης, ήταν στο Πεντοφάναρο. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν στο κέντρο της πόλης σήμερα, 1η Δεκεμβρίου. Η επίσημη πρώτη του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου στολίστηκε. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και σε άλλες περιοχές και στην πλατεία Σαρόκο σε λίγο για να σας δώσουμε μια εικόνα για το πώς έχει στολιστεί και εκεί. Εδώ βέβαια βλέπετε την έλλειψη. Εδώ είναι η Φιλαρμονικής. Υπάρχει χριστουγεννιάτικος διάκοσμος. Υπάρχει και έντονο σκοτάδι όμως. Να λέμε την πραγματικότητα, μην ευλογάμε μόνο. Βλέπετε, είναι σκοτάδι. Και θα ξανασυνδεθούμε σε λίγο. Να είστε καλά. Για περισσότερο ρεπορτάζ στο kerkerasimera.gr με φωτογραφικό υλικό, βίντεο και live συνδέσεις. Καλή συνέχεια, καλό μήνα σε όλους.